Σήμερα γιορτάζουμε τους Άγιους Πατέρες που έλαψαν με τη ζωή τους και με το μαρτύριό τους κάποιοι στο Άγιον Όρος. Και ήθελα όλοι να έχουμε τις Άγιες ευχές τους, γιατί όντως είναι μεγάλη ευλογία και για την πατρίδα μας, την Ελλάδα και για όλη τη Μακεδονία, το Άγιον Όρος, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βάλει ως στόχο το Άγιον Όρος και προσπαθούν να σπηλώσουν και τη μνήμη ή να εξαλείψουν τη μνήμη, ιδίως εκείνων των Αγιοριτών Πατέρων, οι οποίοι αγωνίστηκαν εναντίον των παπικών, εναντίον των αιρετικών, οι οποίοι είχαν κατά καιρούς προσπαθήσει να εισβάλλουν στο Άγιον Όρος και έτσι να το αλώσουν. Και αυτό είναι ανέκαθεν ο στόχος του διαβόλου, να μην υπάρχει Άγιον Όρος, αλλά η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η έφορος, η προστάτης του Αγίου Όρους και όπως έχει υποσχεθεί σε όλους τους Αγιορείτες, αυτή θα είναι η τροφός, αυτή θα είναι η προστάτης, αυτή θα είναι η ιατρός για όλους αυτούς οι οποίοι θα μείνουν εκεί στο Άγιον Όρος και θα περάσουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού βεβαίως, θα ζήσουν ορθοδόξους και θα κοιμηθούν στο περιβόλι της εν μετανοία, παραμένοντας ορθόδοξοι, πιστοί και στο φρόνημα, αλλά και στη ζωή. Εχθές γιορτάζαμε τη μνήμη του Αγίου Ιακύθου, του Κουβικουλαρίου, ο οποίος έδωσε τη ζωή του γιατί δεν υπέκυψε στο να φάγει ειδωλόθητα, δηλαδή τροφές, κρέατα τα οποία είχαν προσφερθεί προηγουμένως θυσία στους δαίμονες, τα είδωλα. Και σήμερα είναι επίκαιρο αυτό, γιατί μέσω των λεγόμενων αυτών εμβολίων, που δεν είναι εμβόλια αλλά είναι γενετική θεραπεία, έτσι οι άνθρωποι μιένονται, γιατί αυτά όλα έχουν μέσα αίμα αθώων εμβρίων. Είναι πλέον γνωστό τη σπάση και οι ίδιοι το λένε που τα κατασκευάζουν, ότι έχουν χρησιμοποιηθεί κυταρικές σειρές από έμβρια, είτε στο στάδιο της παραγωγής, είτε στο στάδιο το πειραματικό της δοκιμής. Όλα τα εμβόλια που κυκλοφορούν και στην πατρίδα μας είναι τέτοια. Και επομένως, όποιος τα παίρνει αυτά και τα κάνει, γίνεται συνένοχος σε αυτή την αποτρόπη πράξη, που είναι φόνος και μάλιστα δεχθείς φόνος. Μελέτησε αυτό το θέμα ή μάλλον ζήτησε από πνευματικά μου παιδιά να με πληροφορήσουν και είναι αποτρόπαιος ο τρόπος, φοβερός ο τρόπος, έτσι φρικώδης που λαμβάνονται αυτές οι κυταρικές σειρές. Δηλαδή, όπως οι ίδιοι το ομολογούν, υπάρχουν και περιπτώσεις που αφήνουν έγκυες κοπέλες είτε διανοητικά καθυστερημένες είτε φυλακισμένες και με προγραμματισμένη έκτρωση, με προγραμματισμένη κεσαρική τομή, παίρνουν το έμβριο ζωντανό και το διαμελίζουν ζωντανό και παίρνουν τα όργανα του και μέσα από τα διάφορα όργανα, το ΥΠ, τους νεφρούς κλπ, παίρνουν τις κυταρικές σειρές και μέσα με αυτές τις κυταρικές σειρές πειραματίζονται και δοκιμάζουν τα εμβόλια ή τα παράγουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα σκουπίδι, όπως είπαν κάποιοι, είναι άχρηστο και το παίρνουμε, είναι ζωντανός άνθρωπος, ο οποίος υφίσταται αυτό το φρικώδη θάνατο. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε πόσο αποτρόπιο είναι το έγκλημα. Αν σας έλεγαν ότι για να ζήσετε πρέπει να σκοτώσετε το παιδί σας, θα το κάνατε σε καμιά περίπτωση, ή τον πατέρα σας, τη μητέρα σας. Και όμως αυτό ουσιαστικά γίνεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για τον χριστιανό δεν τίθεται άλλο θέμα και άλλος προβληματισμός, αφού υπάρχει αυτό το μείζον θέμα, το ηθικό θέμα τη συμμετοχή σε φόνο. Αλλά κάποιοι δυστυχώς δεν πείθονται από αυτό, δεν ασχολούνται καν και τους λέμε ότι εκτός από αυτό υπάρχει κίνδυνος άμεσος για την υγεία τους, αφού βγήκε και αυτός ο πρώην πρόεδρος της Pfizer και ο πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer και είπε ότι αυτοί που κάνουν αυτά τα εμβόλια, έστω και μία δόση, έχουν προσδόκιμο επιβίωση στο μέγιστο 3 χρόνια. Και επίσης ότι γίνεται στήρι
δεν θα μπορούν να κάνουν παιδιά. Και όλα αυτά δηλαδή είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά τα τονίζουμε γιατί μπορεί κάποιοι να καταλάβουν μέσω αυτών και να συνειδητοποιήσουν τι κάνουν και να μην το κάνουν. Αυτά θέλω να πω στην αγάπη σας, επειδή νιώθω ποιμαντική ευθύνη απέναντί σας και πρέπει ο λαός να ενημερώνεται σωστά. Δυστυχώς δεν λέγονται, όπως δεν λέγονται και φοβερές παρενέργειες που έχουν φτάσει στα ύψη και οι θάνατοι στην Ευρώπη πάνω από 15.000 και πάνω από 1,5 εκατομμύριο οι παρενέργειες και στην Αμερική ανάλογοι αριθμοί, και όμως αυτά δεν λέγονται, αυτά είναι επίσημα στοιχεία και είναι το 1 έως 10% της πραγματικότητας, γιατί δεν δηλώνονται όλοι όσοι βλάπτονται ή πεθαίνουν από το εμβόλιο. Μόνο το 1 έως 10% δηλώνουν και καταγράφονται στα επίσημα αυτά στοιχεία που σας λέω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό, στο οποίο δεν πρέπει καθόλου να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, αυτά με αφορμή τον Άγιο Ιάκυνθο. Ευχόμαστε οι Άγιοι να μας φωτίζουν και οι Άγιοι του Αγίου Όρους που γιορτάζουμε σήμερα και όλοι οι Άγιοι, έτσι ώστε να ζούμε ορθοδόξους, να παραμένουμε πιστοί στην Ορθοδοξία, στην Ορθόδοξη πίστη και στην Ορθόδοξη ζωή, για να μπορέσουμε να σωθούμε. Διευκόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδα φλάξει πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.